σχολείο δεν έχουμε. Πω πω, τέλεια. Αλλά τι θα μπορούσα να κάνω σήμερα? Δυστυχώς δεν μπορώ να συναντηθώ με το φίλο μου τον Αλέξη. Λείπει σε διακοπές. Να πάω στην πισίνα δεν γίνεται, έχω βαρεθεί. Έχει πολύ ωραίο καιρό όμως έξω. Α, ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω με την Άννα και την Έμα εκδρομή. Άννα, ξύπνα. Ξύπνα σου λέω. Αχ, άσε με Αλέξανδρε. Έχουμε διακοπές, δεν θέλω να ξυπνήσω. Άσε με. Ξύπνα σου λέω, σε έχω πει έκπληξη. Αχ, θέλω να κοιμηθώ λίγο ακόμα. Άσε με. Έμα, ξύπνα, ξύπνα. Δεν θέλω να ξυπνήσω, τι θέλεις, άσε με. Άντε κατεβείτε γρήγορα να φάμε πρωινό, πρέπει να φύγουμε γρήγορα μετά το πρωινό. Καλημέρα μαμά. Καλημέρα Αλέξανδρε, πολύ πρωινό σήμερα. Ναι, είμαι πρωινός γιατί βιάζομαι, έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω. Αχ, μας ξύπνησε πρωίπτη, τι να θέλει άραγε αυτός ο Αλέξανδρος. Η μαμά ετοίμασε πρωινό. Αχ, να φάμε ωραία. Άντε, ελάτε, σας περιμένουμε τόση ώρα για το πρωινό. Κοίτα τι ωραία που μας ετοιμάζει η μαμά. Καλημέρα, κορίτσια μου. Ελάτε, καθίστε. Λοιπόν, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα? Μετά το πρωινό θα ήθελα μαμά να φύγω μετά. Και πού να πας? Πού να πας? Όλοι μαζί θα πάμε. Με την Άννα και την Έμα θα πάμε μια μικρή βόλτα. Για παιχνίδι, να, εδώ, στην πόλη μας. Α, μάλιστα, εντάξει, αλλά ελπίζω να μην ετοιμάζεις καμία περίεργη ιστορία. Εγώ? Όχι, βέβαια. Τέλεια, μπαμπά, ευχαριστούμε, πώς αφήνεις. Άντε, κορίτσια, γρήγορα. Ετοίμασε, Άννα. Πολύ περίεργο, έχω ένα κακό προαίσθημα. Λοιπόν, θα μας πεις τι θα κάνουμε. Ναι, τι θα κάνουμε τελικά? Θα πάμε για παγωτό? Όχι. Μήπως θα πάμε για αγορές? Όχι. Λοιπόν, πάρτε το σακίδιό σας, βάλτε 2-3 πράγματα μέσα και φεύγουμε σύντομα. Αχ, Αλέξανδρε, ελπίζω να μην είναι καμία βλακία αυτό που θα μας πας. Όχι, σας υπόσχομαι. Θα είναι μια τέλεια περιπέτεια. Λοιπόν, σας περιμένω. Να, το σακίδιό μου έτοιμο. Άννα, έτοιμη? Ναι, πήρα μαζί μου και τα πράγματα της Έμας. Εντάξει, άντε πάμε. Λοιπόν, ησυχία. Θα σας πάω σε ένα τέλειο εξοχικό σπίτι. Τι? Εξοχικό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Σστ, ησυχία Έμα. Θα σου πω μετά, θα δεις τι είναι αυτό. Άννα. Είναι τέλεια, θα δεις. Έχω και χάρτη. Παιδιά, να γυρίζετε πριν το μεσημεριανό, εντάξει? Αυστήρα πριν το μεσημεριανό. Και να προσέχετε, σας παρακαλώ, δεν θέλω άλλες ιστορίες. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή. Καλά να περάσετε. Νομίζω ότι κάτι μου κρύβουνε αυτοί. Το είδα στα μάτια τους. Σίγουρα κάτι θα κάνουνε. Ωχ, τι έχουν να τραβήξω πάλι. Αλέξανδρε, τι είναι αυτό το σπίτι που θα μας πας? Έχεις ιδέα? Λοιπόν, έχω χάρτη. Μου τον ετοίμασε ο Αλέξης. Από εδώ πρέπει να πάμε, μου είπε ότι είναι τέλεια εκεί. Μάλλον θα περπατήσουμε πολύ, μήπως να με πάρεις αγκαλιά, Άννα. Αχ, είσαι βαριά, βρέμα, δεν μπορώ να σε κουβαλάω. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε μετά την παιδική χαρά, μου είπε. Είναι ωραία εδώ στην παιδική χαρά, μήπως να καθίσουμε λίγο? Όχι, λοιπόν, ακολουθήστε με. Παίρνουμε το δρομάκι από πάνω αριστερά και έχουμε φτάσει. Ναι, από εδώ θα πάμε. Να το! Α, είναι καταπληκτικό! Τι είναι αυτό τώρα εδώ που μας έφερες? Μα, ένα αγροτόσπιτο, ένα σπίτι της εξοχής. Δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο? Ο Αλέξης μου είπε ότι κάτι περίεργο γίνεται εδώ. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το σπίτι. Θέλω να γυρίσω πίσω. Αμαριέμαι πολύ. Έμα, περίμενε λίγο. Αυτή η έκπληξη πραγματικά που μας έκανε ο Αλέξανδρος δεν ήταν τόσο ωραία. Θα φύγουμε μαζί. Μα όχι, ελάτε να το δούμε, ελάτε να το ξερευνήσουμε. Α, κάτι βλέπω εκεί στο παράθυρο, πάμε να δούμε τι κρύβεται μέσα. Δεν έχει πολύ φως για να δω. Ναι, είναι κανείς εδώ, είναι κανείς. Κανένας δεν απαντάει. Αλέξανδρε, φύγε από εκεί, θα βρούμε κανένα μπελά. Έχω κακό προαίσθημα, φύγε. Αχ, πάμε γρήγορα να φύγουμε.
Όχι, δες κι εσύ. Μα δεν είναι κανείς μέσα. Πάμε να φύγουμε. Τελείωσε η πλάκα. Κολο... Ακούσατε κάτι? Φεύγουμε γρήγορα τώρα.